Το Μαρόκο ενδιαφέρεται να αποκτήσει το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνα του Ισραήλ Iron Dome. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαββάτου του Μαροκινού ειδησιογραφικού ιστότοπου Ledesk, το Iron Dome σχεδιασμένο να αναχαιτίζει και να καταστρέφει βλήματα μικρού βεληνικού συμπεριλαμβανομένων ροκετών και drones που παράγεται από τη Rafael Advanced Defense Systems, θα διασφάλιζε την καλύτερη άμυνα στη Σαχάρα αλλά και των πολιτικών και στρατιωτικών ζωνών ευαίσθητης φύση, αναφέρει η έκθεση που αναφέρεται στου στρατιωτικού χώρου του βασιλείου. Η έκθεση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εχθροπραξιών μεταξύ Μαρόκου και Αλγερία, με τι σχέσει να φθάνουν σε ένα νέο χαμηλό, αφού τρει Αλγερινοί οδηγοί φορτηγών σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση τη Δευτέρα στη συνοριακή περιοχή μεταξύ τη Μαυριτανίας και τη αμφισβητούμενη περιοχή τη Δυτική Σαχάρα. Αν και το Μαρόκο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη, η Αλγερινή κυβέρνηση υποπτεύεται ότι το βασίλειο βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Μια δήλωση τη Αλγερινή Προεδρία καταδίκασε το περιστατικό και προειδοποίησε το βασίλειο ότι οι δολοφονίε δεν θα μείνουν ατιμόρυτε. Η δήλωση ανέφερε επίση ότι διάφοροι παράγοντε δείχνουν ότι οι δυνάμει κατοχή του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα διέπραξαν με εξελιγμένα όπλα αυτή τη δειλή δολοφονία. Αυτή η βαναυσή επιθετικότητα είναι χαρακτηριστικό μια γνωστή πολιτική εδαφική επέκταση και τρόμου. Την 5η Ισπανική καθημερινή εφημερίδα Λαραζόν αποκάλυψε ότι η ισπανικη καθημερινη εφημεριδα razon αποκαλυψε οτι η αλγερια από τότε είχε αναπτύξει πυράβλου κοντά στα σύνορά τη με το Μαρόκο. Χθε ο βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντο Έκτο, επανέλαβε τι εδαφικέ διεκδικήσει του Ραμπάτ στη Δυτική Σαχάρα, λέγοντα ότι το καθεστώ τη είναι μη διαπραγματεύσιμο. Έκανε τι παρατηρήσει κατά τη διάρκεια τη 46η επαιτίου τη πράσινη πορεία μια μαζική διαδήλωση με την υποστήριξη τη κυβέρνηση που είδε 350.000 Μαροκινού να εισέρχονται στο έδαφο το 1975 για να το διεκδικήσουν από την Ισπανία. Το Μαρόκο βρίσκεται σε σύγκρουση με το υποστηριζόμενο από την Αλγερία αυτονομιστικό μέτωπο Πολυσάριο στη Δυτική Σαχάρα από το τέλο τη Ισπανική Κατοχή. Μετατράπηκε σε ένοπλη αντιπαράθεση που κράτησε μέχρι το 1991 και έληξε με την υπογραφή συμφωνία κατάπαυση του πυρό που κατέρευσε πέρσι. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.